Η δεύτερη μάχη του Χαρκόβου ήταν ένα δυνατό χτύπημα στο ηθικό των Σοβιετικών. Ο Χρουσόφ και ο Τιμοσέγκο ήταν σίγουροι ότι θα εκτελεστούν. Αν και ήταν φίλοι, άρχισαν να κατηγορούν ο ένας τον άλλο και ο Χρουσόφ έπαθε νευρικό κλονισμό. Ο Στάλιν με χαρακτηριστικό τρόπο εξευτέλισε τον Χρουσόφ, ρίχνοντας τη στάχτη από την πίπα του πάνω στη φαλάκρα του, λέγοντας του πως είναι μια παράδοση του Ρωμαϊκού στρατού για τους διοικητές που έχαναν τη μάχη. Στην επέτειο της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, ο Άντολφ Άιχμαν βρίσκεται στο Βερολίνο και ενημερώνει τους υφισταμένους του για τη νέα επιχείρηση. Τους εξηγεί πως για αρχή 40.000 Εβραίοι θα απελαθούν από τη Γαλλία, 40.000 από την Ολλανδία και 10.000 από το Βέλγιο και θα μεταφέρθουν στο Auschwitz. Ο Άιχμαν σημειώνει πως για τα συγκεκριμένα μέτρα δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ημέρα στη Βόρεια Αφρική, οι Βρετανοί υποχωρούν πίσω από τα σύνορα της Αιγύπτου, στη Μάρσα Ματρού, λιγότερο από 300 χιλιόμετρα από την Αλεξάνδρεια. Στο ανατολικό μέτωπο ο καιρός έχει φτιάξει, αλλά ο Χίτλερ αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες. Η σκληρή αντίσταση των Σοβιετικών στη Σεβαστούπολη έχει αναγκάσει τους Γερμανούς να καθυστερήσουν τη θερινή τους επίθεση. Εκτός από τις ελλείψεις σε καύσιμα, υπάρχουν ελλείψεις και σε άνδρες, με τους Γερμανούς να έχουν στο ανατολικό μέτωπο κατά μέσο όρο 40.000 νεκρούς το μήνα, με τον αριθμό των τραυματιών και όσων υποφέρουν από αρρώστιες να είναι τετραπλάσιος. Οι Γερμανοί έπρεπε να στραφούν στους συμμάχους τους για να στρατολογήσουν περισσότερους άνδρες για το ανατολικό μέτωπο. Το χειμώνα ο Χίτλερ και ο Γκέρινγκ επισκέφθηκαν τον Μουσολίνι. Ο Τσιάνο γράφει στο ημερολογιό του: «Ο Χίτλερ μιλάει, μιλάει, μιλάει και ο Μουσολίνι που είναι αναγκασμένος να τον ακούει υποφέρει». Τη δεύτερη μέρα, μετά το μεσημεριανό γεύμα και όταν όλα είχαν υποθεί, ο Χίτλερ μιλήσει αδιάκοπα για 1 ώρα και 40 λεπτά. Ο Μουσολίνι κοίταγε το ρολόι του. «Οι καημένοι Γερμανοί πρέπει να το ζουν αυτό κάθε μέρα και είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει μία χειρονομία, μία λέξη ή μία παύση που να μην την ξέρουν απ' έξω». Ο στρατηγός Γιόντλ, μετά από μεγάλη προσπάθεια, πήγε τελικά για ύπνο. Ο Κάιτελ κουτούλαγε, αλλά κατάφερε να κρατήσει το κεφάλι του όρθιο. Ήταν πολύ κοντά στο Χίτλερ για να αφήσει τον εαυτό του να χαλαρώσει. Οι Γερμανοί υπολογίζουν σε συνολικά 52 μεραρχίες από τους συμμάχους τους. Αλλά οι δυνάμεις των Σοβιετικών είναι πολύ ισχυρότερες από ό,τι υπολογίζει ο Χίτλερ. Αυτή τη στιγμή, οι ένοπλοι Σοβιετικοί ξεπέρνουν τα 5 εκατομμύρια. Σχεδόν 1 εκατομμύριο εγκληματίες και πολιτικοί κρατούμενοι έχουν απελευθερωθεί από τα γκουλάκ για να πολεμήσουν. Ενώ αυξάνεται συνέχεια η παραγωγή νέων αεροσκαφών και αρμάτων μάχης. Το Βερολίνο υπολόγιζε πως η παραγωγή χάλιβα των Σοβιετικών το 1942 έφτανε τους 8 εκατομμύρια τόνους. Στην πραγματικότητα ξεπέρνουσε τα 13,5 εκατομμύρια. Οι Γερμανοί έχουν καταλάβει τεράστιες εκτάσεις, αλλά η Μόσχα και το Λένιγκραντ δεν έχουν πέσει. Οι κάτοικοί τους έχουν περάσει ένα τρομερό χειμώνα.
Στο Λένιγκραντ, 100.000 κάτοικοι έχαναν τη ζωή τους κάθε μήνα, αντιμέτωποι με την πείνα και το κρύο. Τώρα που έφτιαξε ο καιρός, οι Ρώσοι ετοιμάζονται για τη νέα γερμανική επίθεση. Με τη Wehrmacht να βρίσκεται στα 150 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, ο Στάλιν πιστεύει πως θα κάνουν άλλη μια προσπάθεια. Όμως ο Χίτλερ έχει άλλα σχέδια. Η διάσπαση του μετόπου στα νότια από την 4η ομάδα Panzer έχει φέρει πανικό στη Μόσχα. Ο Γκολίκοφ ζητάει ενισχύσεις, ο Στάλιν συμφωνεί και στέλνει άμεσα δυνάμεις. Γερμανικά αεροσκάφη εντοπίζουν τις δυνάμεις που συγκεντρώνονται και τις χτυπάνε τα στούκα στις Luftwaffe. Την ίδια ώρα, η 6η στρατιά του Πάουλους έχει περάσει τον ποτάμο Ντονέτς. Αλλά η αντίσταση που συναντούν είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι περίμεναν. Όμως οι έμπειρες δυνάμεις των Panzer κυκλώνουν γρήγορα τους Σοβιετικούς που μάχονται μέχρι τέλους. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν οι Γερμανοί στρατιώτες πυροβολούσαν, οι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού έπεφταν και έκαναν τους νεκρούς. Όταν οι Γερμανοί πλησίαζαν, οι Σοβιετικοί περίμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή και μετά τους πυροβολούσαν από κοντινή απόσταση. Η γερμανική προέλαση είναι ασυγκράτητη, αλλά η περικύκλωση των ρωσικών δυνάμεων δυτικά του ποταμού Ντον δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Ο Στάλιν είχε δώσει άδεια για υποχώρηση. Η 24η Μεραρχία Panzer χτυπάει αστραπιαία το Βορονέζ. Και το απόγευμα της 3ης Ιουλίου έχει καταλάβει τη γέφυρα στο κεντρικό δρόμο, πριν καν οι Ρώσοι καταλάβουν τι έχει συμβεί. Την ίδια ημέρα, ο Χίτλερ επισκέπτεται ξανά το αρχηγείο της ομάδας στρατιών Νότος. Είναι ενθουσιασμένος για την πτώση της Σεβαστούπολης και κάνει τον Μανστάιν στρατάρχη. Αλλά κάνει και ένα μεγάλο λάθος. Αφήνει μόνο ένα σώμα Πάντσερ να μάχεται στο Βορονέζ και στέλνει τα υπόλοιπα Πάντσερ του Χόθ στα νότια. Οι γερμανικές δυνάμεις που μένουν πίσω δεν είναι αρκετά ισχυρές για να πετύχουν μια γρήγορη προέλαση και μένουν καθυλωμένες στα περίχωρα του Βορονέζ. Η κεντρική ιδέα της επιχείρησης είναι να εξελιχθεί σε δύο στάδια. Πρώτα μια γρήγορη προέλαση προς το Στάλιγκραντ και μετά μια επίθεση στο Ροστόφ και στον Κάφκασο. Αλλά ο Χίτλερ είναι ανυπόμονος. Αλλάζει τα σχέδια ώστε οι δύο επιχειρήσεις να εκτελεστούν παράλληλα με μικρότερες δυνάμεις. Εκτός από τα Πάντσερ του Χόθ που στέλνει νότια, στερεί από την 6η στρατιά ένα επιπλέον σώμα Πάντσερ. Η προέλαση προς το Στάλιγκραντ θα είναι πολύ πιο αργή και ο Φον Μποκ εξοργίζεται με την ιδέα του Χίτλερ. Ο Χίτλερ χωρίζει στα δύο την ομάδα στρατιών Νότος και δημιουργεί δύο νέες. Ορίζει τον Λίστ διοικητή της ομάδας στρατιών Α, τον Βάιξ διοικητή της ομάδας στρατιών Β και στέλνει τον Μποκ σπίτι του, κατηγορώντας τον για την καθυστέρηση στο Βορονέζ. Οι Σοβιετικοί βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα φορτία που έρχονται από την Αμερική. Το κονβόι 17 διασχίζει τον Ατλαντικό με το πολύτιμο φορτίο του. 35 εμπορικά, 3 επιβατικά και 15 ακόμα πλοία, με τη συνοδεία 6 αντιτορπιλικών, έχουν ξεκινήσει από την Ισλανδία στις 27 Ιουνίου. Τα γερμανικά υποβρύχια εντοπίζουν το κονβόι την 1η Ιουλίου. Στις 4 του μήνα, 4 εμπορικά βυθίζονται από ένα γερμανικό αεροσκάφος. Το κονβόι διαλύεται υπό το φόβο ότι μπορεί να φτάσουν στην περιοχή γερμανικά καταδρομικά. Τα γερμανικά υποβρύχια κάνουν πάρτι και βυθίζουν 19 ακόμα πλοία. 430 τάγκς θα χαθούν στη θάλασσα. 210 αεροσκάφη, 3.350 οχήματα και 153 άνδρες. Στις 7 Ιουλίου, ο Χίμλερ βρίσκεται στο Βερολίνο και συναντά τον επικεφαλής επιθεωρητή των στρατοπέδων συγκέντρωσης, Γίχαρτ Κλούξ. Τον προσωπικό του γιατρό και διοικητή σε διάφορα νοσοκομεία, Καρλ Γκέμπχατ. Και τον κορυφαίο γυναικολόγο καθηγητή, Καρλ Κλάουμπεκ.
Ως αποτέλεσμα της συζήτησης, αποφασίστηκε να ξεκινήσουν ιατρικά πειράματα σε Εβραίες στο Auschwitz. Ο Χίμλερ προειδοποίησε τους παρευρισκόμενους ότι αυτά είναι τα πλέον απόρριτα ζητήματα. Όλοι όσοι ενεπλάκησαν σε αυτά θα πρέπει να δεσμευτούν για μυστικότητα. Τρεις μέρες αργότερα, οι πρώτες 100 Εβραίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Auschwitz για στήρωση και άλλα πειράματα. Την επομένη, ο Μάρτιν Μπόαμαν ενημερώνει τους διοικητές των SS. Κατόπιν εντολής του Φίρερ, στη δημόσια συζήτηση για το εβραϊκό ζήτημα, θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε αναφορά για την τελική λύση. Ωστόσο, μπορεί κανείς να συζητά το γεγονός πως οι Εβραίοι είναι φυλακισμένοι και υποχρεώνονται σε καταναγκαστική εργασία. Οι δυνάμεις των Πάντσερ προελάβουν γρήγορα προς τα νότια. Μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι, μπορεί να δει κανείς άρματα μάχης και θωρακισμένα οχήματα να προχωρούν. Οι διοικητές στέκονται ατρόμητοι, όρθιοι στους πυργίσκους των τάγκς και με το ένα χέρι σηκωμένο ψηλά δίνουν οδηγίες στις δυνάμεις τους. Αυτές οι μέρες ήταν ιδιαίτερα μεθυστικές για τους νεαρούς αξιωματικούς. Η ανάκαμψη του ηθικού τους με τον ανοιξιάτικο καιρό, τον καινούριο εξοπλισμό και τη μεγάλη επιτυχία στο Χάρκοβο είχαν βάλει τέλος στον εφιάλτη του προηγούμενου χειμώνα. Αλλά είχαν σχεδόν ξεχάσει τι σημαίνει η Ρωσία, με τις τεράστιες αποστάσεις, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τους κακούς δρόμους που τους ανάγκαζε να επιστρέψουν σε τακτικές και συνθήκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι γερμανικές δυνάμεις μπαίνουν στο Βοροσίλοβγκρατ και στις 17 του μήνα τα πάντσερ κυκλώνουν τους Σοβιετικούς στο Μιλέροβο. Χωρίς να χάσουν χρόνο, αφήνουν άλλες δυνάμεις στο Μιλέροβο και τα Πάντσερ συνεχίζουν την προέλαση. Την επομένη φτάνουν στο Μοροζόφσκ και στις 19 έχουν φτάσει στον ποταμό Ντον, έχοντας διασχίσει 200 χιλιόμετρα σε 3 ημέρες. Οι άνδρες έχουν σταματήσει εδώ και καιρό να υπολογίζουν πόση απόσταση έχουν διανύσει από τα σύνορα. Ο ατελείωτος ορίζοντας και η απέραντη έκταση του ουρανού μαζί με τη θεία των οχημάτων που σηκώνονται και πέφτουν καθώς παίρνουν τις λακκούβες, κάνει τους πιο εφάνταστους να δουν τη στέπα ως ένα χαρτογράφητο ωκεανό. Ο στρατηγός Τχέκα την περιέγραψε σε μία επιστολή ως ένας ωκεανός που μπορεί να πνίξει τον εισβολέα. Μέσα σε αυτόν τον ωκεανό, τα χωριά είναι σαν μικρά νησιά που οι Γερμανοί τα αλληλατούν. Οι στρατιώτες, εκτός από τα χωράφια, κάνουν επιδρομές σε όλα τα σπίτια και τους κήπους. Τα κοτόπουλα, οι πάπιες και οι χήνες είναι τα αγαπημένα τους λάφυρα. Ο πολεμικός ανταποκριτής της 6ης στρατιάς περιγράφει στο ημερολόγιο του την είσοδο σε ένα χωριό. Μαύρες φιγούρες πηδούν από τα τάγκς και τα φορτηγά. Ξαφνικά αρχίζει μια μεγάλη εκτέλεση. Ματωμένα πουλερικά χτυπώντας τα φτερά τους σε παροξισμό, μεταφέρονται πίσω στα οχήματα. Οι άνδρες πηδούν πάνω στα οχήματα. Οι ερπίστρες των τάγκς σχίζουν το έδαφος και αρχίζουν πάλι να κινούνται προς τα εμπρός.